σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Και επίσης σας είπαμε ότι μία σειρά από εθελοντικές αιμοδοσίες ή άλλες εκδηλώσεις για να τιμηθούν και οι εθελοντές αιμοδότες, οι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν, πως διοργανώνονται από τις τοπικές αρχές, από πολιτιστικούς συλλόγους, από δήμους, από τον Αιματοκρήτη. Εμείς θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Γεργενάκη, η οποία είναι η πρόεδρος του Αιματοκρήτη. Συχνά, πυκνά τα λέμε μέσα από τη συχνότητα του 984, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι αυτή η προσφορά και το δώρο ζωής πραγματικά σώζει ζωές στην καθημερινότητά μας. Καλημέρα σας, κυρία Γεργενάκη, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, στους ακροατές σας και ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση. Κυρία Γεργενάκη, το ευχαριστούμε. Πρέπει μάλλον να το απευθύνουμε όλοι μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα απλά, ανώνυμα, χωρίς τυμπανοκρουσίες ή οτιδήποτε άλλο, να πηγαίνουν είτε στις κινητές μονάδες αιμοδοσίας, είτε μέσα από αυτές τις εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργανώνονται από εσάς, δήμους, πολιτιστικούς συλλόγους, άλλους φορείς, να δώσουν μια φιάλη αίμα, όχι για να πάει σε κάποια τράπεζα αίματος, όχι για να δοθεί μόνο σε κάποιο συγγενή τους, αλλά προσφέρουν απλά ένα κομμάτι από τον εαυτό τους για όλους εμάς. Έτσι ακριβώς, γι' αυτό θα ήθελα προσωπικά και εκ μέρους του Παγκρίτιου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών να ευχηθώ χρόνια πολλά, με υγεία, να είμαστε όλοι καλά, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε, να προσφέρουμε, να γιορτάζουμε τη ζωή, γιατί πραγματικά εκτός από τη σημερινή ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, όλες οι υπόλοιπες μέρες του χρόνου, όλες οι υπόλοιπες αιμοδοσίες είναι πραγματικά γιορτή, γιορτή προσφοράς, γιορτή ανθρώπινης αλληλεγγύης, γιατί τίποτα πιο όμορφο από να μπορεί ένας άνθρωπος δίνοντας 4-5 λεπτά από το χρόνο του να βοηθά, να σώζει πολλές φορές την ίδια τη ζωή ενός παιδιού, ενός ενήλικα που βρίσκεται σε μια δύσκολη ώρα. Και πραγματικά, όπως προείπατε, αυτό είναι ακριβώς και το μήνυμα και της φετινής ημέρας, να δίνουμε τακτικά, να δίνουμε σταθερά, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε επάρκεια σε αίμα, επάρκεια μάλιστα σε ασφαλές αίμα. Ο τακτικός εθελοντής αιμοδότης είναι η λύση για το ζήτημα της αιμοδοσίας που δυστυχώς ταλανίζει και τη χώρα μας, η οποία, παρόλο που έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου, συνεχίζει να στηρίζεται σε ένα μεγάλο ποσοστό σε συγγενικούς εθελοντές αιμοδότες, εκείνους δηλαδή που με μια σχετική αγωνία, αν θέλετε, προσπαθούν τελευταία στιγμή να καλύψουν την ανάγκη. Θα ήθελα όμως να μείνουμε σε αυτό. Σε αυτό που αναφέρετε τελευταία, ότι παρά τις ανάγκες, παρά το ότι μπορεί να ψαχνόμαστε γενικότερα και από το εξωτερικό ή οτιδήποτε άλλο γέμα, ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου και μάλιστα εκεί, σε εκείνες τις ιδιαίτερες αναφορές που πρέπει να γίνουν στους κριτικούς, διότι πραγματικά επιλέγουν να γιορτάζουν την ανθρωπιά και την προσφορά και την αλληλεγγύη στην καθημερινότητά τους. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Οι κριτικοί εθελοντές αιμοδότες, στους οποίους είναι αφιερωμένη και μια μαραθώνια, θα έλεγα, προσπάθεια του Αιματοκρήτη σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, που αγκάλιασε την προσπάθεια και κατά τόπους δήμους, πολιτιστικούς συλλόγους, σχολεία, εκκλησίες, μια τεράστια γιορτή ανθρωπιάς όλες αυτές τις μέρες. Σήμερα κορυφώνεται, είμαστε στην 8η ημέρα και ακριβώς θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στους αιμοδότες που έχουν αγκαλιάσει όλη αυτή την προσπάθεια, όσο φυσικά και σε υπηρεσίες αιμοδοσίας και φορείς που όλοι μαζί έχουμε καταφέρει το κατόρθωτο, έχουμε βγει ως γεωγραφική περιφέρεια πρώτη σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που πολύ πρόσφατα εξέδωσε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας για το 2022 φυσικά,
και η Κρήτη πρωτοπορεί, ειδικά ο νομός Ηρακλείου, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι το ποσοτικό, δηλαδή ότι είμαστε πρώτοι σε, και σε συνολικά προσφερόμενο αίμα και σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα, είναι πολύ πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη, εκείνο που η Κρήτη μπορεί να υπερηφανευτεί πια, ειδικά ο δικός μας νομός, είναι ότι αρχίζουμε να εγκαταλείπουμε εν πολλής την έννοια της τράπεζας αίματος, της αιμοδοσίας την ώρα της ανάγκης. Έχουμε ξεφύγει σε ποσοστά από πολλές πολλές άλλες περιοχές. Μάλιστα στην πανδημία που τα λέγαμε, καταφέραμε όχι μόνο να έχουμε πάρει και εμείς εδώ, αλλά στέλναμε και αίμα σε άλλες περιοχές. Το ίδιο γίνεται σε περιόδους όπως το καλοκαίρι. Είμαστε πια αρκετά καλά στο νησί. Βέβαια δεν επιτρέπεται ψυχασμός, γιατί οι ανάγκες δεν σταματούν ποτέ, ο αγώνας συνεχίζεται, όμως έχουμε σαφέστατα καταφέρει πολλά. Αλλά όλη αυτή η προσπάθεια και η κουβέντα γίνεται για να πούμε εκείνο τον μπράβο και να πείτε εκείνο τον μπράβο στους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν, και μέσα από αυτό το μπράβο, μέσα από αυτή την επιβράβευση δίνεται αυτά τα στοιχεία σαφέστατα και δεν επαναπαύεται κανένας. Φυσικά είναι η μέρα γιορτής, είναι η μέρα να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους τους ανθρώπους που αγωνίζονται στην ουσία, γιατί ξέρετε κυρία Δουλγεράκη, είναι ένας αγώνας, μπορεί να φαίνεται κάτι σχετικά απλό, ωστόσο ακόμα και για μια αιμοδοσία, μια ενημερωτική εκδήλωση, από πίσω χρειάζεται πολύ δουλειά σε ανθρώπινο δυναμικό, σε καινούργιες ιδέες, γιατί πάνω απ' όλα αυτό που μας ενδιαφέρει τον τελευταίο καιρό είναι να προσελκύσουμε τους νέους εθελοντές αιμοδότες. Μια συγκινητική στιγμή που θυμόμαστε όλοι, ειδικά στην πόλη μας, όταν οι νέοι μαθητές και φοιτητές συνέρεσαν πραγματικά όταν χρειάστηκε αίμα για τα τέμπη, που υπερκαλύφθηκε σε πολύ λίγες ώρες, και γι' αυτό σήμερα εκτός από ανθρώπους και εκπροσώπους φορέων που θα τιμήσει ο αιματοκρίτης και η 7η ΥΠΕ, θα τιμηθούν και οι μικροί μας εθελοντές αιμοδότες, μαθητές και φοιτητές που έρχονται από τα 17,5 τους χρόνια και δίνουν αίμα και δίνουν, αν θέλετε, και σε εμάς τη μεγάλη ελπίδα ότι αυτή θα είναι η νέα γενιά που θα αλλάξει τα πράγματα και στο νησί μας και στη χώρα, θα αντιμετωπίσει με μια νέα ματιά την εθελοντική αιμοδοσία, θα στοχεύσουμε όλοι μαζί για αυτά τα παιδιά και για τις γενιές που έρχονται σε άλλη ποιότητα, αν θέλετε, σε μια κατάσταση που το αίμα ως δημόσιο αγαθό θα είναι διαθέσιμο για όλους και δεν θα ζούμε αυτή την έννοια, είτε ως γιατροί, είτε ως νοσοκομεία, είτε ως πάνω απ' όλα οικογένειες και πάσχοντες, που θα βρούμε πάλι αίμα. Ειδικά τα καλοκαίρια, τις γιορτές, είναι μεγάλη αγωνία. Μπορεί τελικά κανένας να μην έχει πρόβλημα προς Θεού, τελικά δεν αντιμετωπίζει κανείς θέμα, αλλά αυτή η χρονική καθυστέρηση, αυτή η έννοια να βρεθεί αίμα, και καμιά φορά, ξέρετε, μπορεί εμείς στην Κρήτη να μην το αντιμετωπίζουμε, αλλά σε μεγαλοπόλη, στο λεκανοπέδιο, υπάρχουν και καθυστερήσεις. Αυτή είναι λοιπόν η έγκαιρα να μεταγγίζεται όποιος έχει ανάγκη. Και καλύπτονται βέβαια οι έκτακτες ανάγκες, αλλά δεν ξεχνάμε και τους ανθρώπους οι οποίοι με χρόνια νοσήματα έχουν ανάγκη το αίμα στη δική τους την καθημερινότητα, για να μπορούν και εκείνοι να είναι καλά και να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό δεν κάνει να το ξεχνάμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που αναφέρετε και είναι το πιο σημαντικό από όλα αυτά που πρέπει να στοχεύσουμε, και αναδεικνύει ακριβώς την ανάγκη γιατί κάποιος πρέπει να δίνει σταθερά και για τον ανώνυμο, τον άγνωστο, όπως λέμε, πάσχοντα συνάνθρωπο. Επειδή ακριβώς την ανάγκη μπορεί να μην την ακούμε, να μην τη βλέπουμε σε κάποια έκκληση ή σε κάποια αναζήτηση, αλλά υπάρχει, άνθρωποι με μεσογειακή ανάγκη
θαλασσεμία. Έχουμε χιλιάδες πάσχοντες με θαλασσεμία στην Ελλάδα. Παιδιά με λευχαιμία, άνθρωποι όπως προείπατε με αιματολογικά νοσήματα έχουν συνεχώς ανάγκες. Μπορεί υπάρχουν ασθενείς που χρειάζονται να μεταγγίζονται και κάθε εβδομάδα, και αυτό από τη γέννησή τους μέχρι την ηλικία που βρίσκονται. Επομένως έχουμε, αν θέλετε, ηθική υποχρέωση ως κοινωνία να χτίσουμε ένα πλέγμα προστασίας, ένα κοινωνικό πλέγμα προστασίας, και η μόνη λύση να το κάνουμε αυτό όλοι μας, υπηρεσίες, ιατρική κοινότητα, εθελοντές και αιμοδότες πάνω απ' όλα, είναι να δίνουμε, αν θα μπορούσαμε να το πούμε προληπτικά, να δίνουμε έτσι ώστε να υπάρχει. Με τις αιμοδοσίες της τελευταίας στιγμής τα πράγματα είναι πολύ πιο ζόρικα σε χρόνο και υπάρχει αυτή η πίεση. Ενώ όταν δίνουμε χαλαρά, σταθερά, στην ώρα μας, θυμίζω κάθε 3 μήνες οι άνδρες, κάθε 4 οι γυναίκες, τα νοσοκομεία προλαβαίνουν να επεξεργαστούν, προλαβαίνουν να έχουν ένα απόθεμα ομαλά, και οι ίδιοι αιμοδότες να το χαίρονται περισσότερο. Και από ποια μέχρι ποια ηλικία επίσης να μας μπορούμε πείτε. Να αιμοδοτούμε από 17 και μισό, μέχρι βέβαια τα 18 χρειάζεται η συγκατάθεση των γονέων οικειδεμόνων, μέχρι τα 65 μας. Μπορούμε να δίνουμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, αν δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας. Να πω βέβαια ότι όσο προχωράμε η επιστήμη, τις προϋποθέσεις. Τώρα πια είναι σχεδόν οι περισσότεροι άνθρωποι που μπορούμε να δώσουμε αίμα. Σε κάθε περίπτωση ο γιατρός της αιμοδοσίας που είναι εκεί, το προσωπικό, οι νοσηλευτές, πολύ γρήγορα με ένα απλό ιστορικό και εξετάσεις αίματος που γίνονται μέσα στις μονάδες, μπορούν άμεσα να ενημερώσουν τον εθελοντή αιμοδότη και αιμοδότρια εκείνη τη στιγμή ότι δίνει ή όχι. Και φυσικά σε κάθε αιμοδοσία του αιματοκρίτη υπάρχει μια μεγάλη ομάδα εξειδικευμένων εθελοντών που μπορούν να ενημερώσουν τον κόσμο γρήγορα, εύκολα. Είμαστε, όπως γνωρίζετε, κάθε Σάββατο στο κέντρο της πόλης, συνεχώς στην ενδοχώρα, μαζί με πολλούς ακόμα φορείς και συνοδοιπόρους, και έχουμε καταφέρει πραγματικά να αλλάζουμε κάθε μέρα τα δεδομένα. Γι' αυτό θα ξαναπώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους που είδαν μαζί με μας ότι στο νησί μας χρειάζεται να αλλάξουν τα πράγματα. Πριν κάποια χρόνια, πριν 15-20 χρόνια που ξεκίνησε όλο αυτό, δεν ήμασταν στην ίδια θέση, και πριν ακόμα περισσότερα χρόνια μας το θύμισαν άνθρωποι που βρεθήκαμε στην τιμητική εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα προχτές, στη δεκαετία μέχρι το 79 που έκλεισαν οι ιδιωτικές τράπεζες αίματος. Οι άνθρωποι στην Ελλάδα, δεν είναι πολύ μακρινό αυτό το παρελθόν, και χρειαζόταν να πληρώσουν αιμοδότες για να μεταγγιστούν. Επομένως τα άλματα που έχουν γίνει στη χώρα και στο νησί μας είναι τεράστια. Πρέπει να τα θυμόμαστε, πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία όλης αυτής της δυσκολίας, και πρέπει να είμαστε διπλά υπερήφανοι που στην Κρήτη αρχίζουμε να πλησιάζουμε, αν θέλετε, το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από το 100% εθελοντικά προσφερόμενο αίμα, αίμα διαθέσιμο για όλους ως δημόσιο αγαθό. Θα ήθελα να μας δώσετε δύο στοιχεία παραπάνω σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το δώρο ζωής, την προσφορά των κριτικών. Είπατε η Κρήτη πρώτη στη χώρα το 22, από την περιφέρεια της Κρήτης η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου επίσης πρώτη, και επίσης θα ήθελα, εάν υπάρχουν τέτοιου είδους στατιστικά στοιχεία, με ενδιαφέρον ρωτώ και θα ήθελα να το ακούσω, λέγοντας ότι έχουμε αλλάξει τις συνήθειές μας, λέγοντας ότι καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το δείχνουμε, ποια είναι πραγματικά αυτή η προσφορά, ποιες είναι οι ανάγκες μας. Να μας πείτε, κυρία Γεργιανάκη, εκείνοι οι οποίοι τρέχουν για να δώσουν αίμα στην δική τους την καθημερινότητα, εκείνοι οι οποίοι έχουν ανταποκριθεί σε αυτό, σε ποιες πάνω κάτω ηλικίες είναι, γιατί είπατε ότι έχετε κάνει και ένα μεγάλο άνοιγμα και συνεχίζετε αυτό το άνοιγμα στις μικρότερες ηλικίες, στους νέους τους ανθρώπους, κυρίως μετά τα 18, και έτσι νομίζω ότι αυτή
η τιμή θα πρέπει να αφορά εκείνους τους ανθρώπους πολύ περισσότερο που ανταποκρίνονται σε αυτό το κάλεσμα και σε αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν. Πραγματικά τα νούμερα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Μπορεί κανείς να τα δει στην σελίδα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας EKEA.gr και για την Κρήτη μας, όλη την Ελλάδα. Στη γεωγραφική περιφέρεια της Κρήτης αυτό το ποσοστό που μετράμε είναι 37,2, δηλαδή είναι το νούμερο των εθελοντικά προσφερόμενου αίμα ανά μονάδα πληθυσμού, και με ένα μέσο όρο της Ελλάδας, για να καταλάβουμε τη διαφορά, στο 32. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Μισό, 32% σε ποσοστό οι εθελοντές αιμοδότες πανελλαδικά, 37,2% στην Κρήτη. Ναι, ανά χίλιους κατοίκους το προσμετρούμε, είναι αρκετά σημαντική διαφορά. Και να πω ότι εθνικά οι γυναίκες την προηγούμενη χρονιά ήταν αυτές που έδωσαν το παρόν. Με τα δικά μας στοιχεία, τουλάχιστον για όσον αφορά τους εθελοντές αιμοδότες και αιμοδότερες στο αιματοκρίτη, είμαστε περίπου ίσα. Και για τις ηλικίες που ρωτήσατε, ευτυχώς αρχίζει να πέφτει κατά πολύ ο μέσος όρος ήδη από το 2022. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο που το είδαμε να εξελίσσεται από την πανδημία και μετά. Από την πανδημία λοιπόν και μετά, επειδή ακριβώς οι νέοι κυκλοφορούσαν έξω πολύ περισσότερο, οι μεγαλύτερες ηλικίες είχαν για καιρό περιοριστεί. Ευτυχώς ήταν εκείνοι που κράτησαν τα πράγματα και αυτό το μειωμένο νούμερο στις ηλικίες συνεχίστηκε. Δηλαδή από τα 20 και πάνω. Γι' αυτό ακριβώς ξαναλέω ότι έχουμε βελτιωθεί κατά πολύ. Και στην Κρήτη είναι γύρω στα 32 περίπου χρόνια ο μέσος όρος, αλλά ευτυχώς συνεχώς κατεβαίνει. Οι νέοι φαίνεται να έρχονται κοντά στην αιμοδοσία. Το έδειξαν και στην κρίση με τα Τέμπη. Το δείχνουν καθημερινά. Θυμίζω ότι ήδη την προηγούμενη χρονιά, που και εμείς την αφιερώσαμε στους νέους εθελοντές αιμοδότες, επειδή είχαμε αρκετό καιρό με την πανδημία να μπούμε πάλι στα σχολεία, τώρα υπήρξε μια έκρηξη, αν θέλετε, προσκλήσεων από σχολεία. Σε κάποια λύκεια διοργανώθηκαν και για τους μαθητές αιμοδοσίες και υπήρξε και μια εξαιρετική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πήγαμε, ενημερώσαμε τους φοιτητές και είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Το θυμάμαι όλο και αυτό. Και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, που έγινε για πρώτη φορά. Ωραία. Εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι πραγματικά, χωρίς ούτε καν μία αναφορά σε οτιδήποτε, ανώνυμα, χωρίς βαρύγδου παραλόγια κλπ, πηγαίνουν και δίνουν αίμα και κάνουν αυτό το δώρο σε όλους εμάς, όταν θα το χρειαστούμε να το έχουμε, ή και σε εκείνους που αυτή την ώρα το χρειάζονται και στηρίζονται πάνω σε αυτό. Αυτό είναι η μεγάλη τιμή για όλους εμάς που έχουμε αυτούς τους ανθρώπους δίπλα μας. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, να σας καλημερίσω μόνο. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Είστε πάντα δίπλα μας και αυτή τη γιορτινή μέρα κάθε χρόνο, αλλά και πολλές άλλες μέρες. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την ευαισθησία σας και ευχόμαστε και από την δική μας πλευρά χρόνια πολλά σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες και αιμοδότρες. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κυρία Γεργιανάκη.